πολύ μεγάλο βήμα για την Ελλάδα η υποψηφιότητα του Χάρη Θεοχάρη για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλη φορά ελληνική υποψηφιότητα και στο πρόσωπο του πρώην Υπουργού Τουρισμού η Ελλάδα προσδοκά ότι μπορεί να πάρει την προεδρία του ανώτατου αυτού οργάνου, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πώς αποφασίσατε να κάνετε το τόλμημα αυτό? Πράγματι η χώρα μας δεν έχει ξανατολμήσει να ονειρευτεί μια τέτοια θέση και να θέσει υποψηφιότητα. Όμως αυτή τη φορά υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ο Πρωθυπουργός θεώρησε πως πληρούνται για να κάνουμε αυτό το πολύ μεγάλο βήμα. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι η χώρα μας ευρύτερα έχει ένα κύρος για τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα του παρελθόντος και πια σε όλα τα διεθνή φόρα μας κοιτάνε με σεβασμό και κυρίως κοιτάνε στη χώρα μας να βρούνε λύσεις και υποδείγματα λύσεων για να αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν αυτές. Δεν είναι λοιπόν άσχετο η προσπάθεια αυτή της ευρύτερης ικανότητας της χώρας μας να αντιμετωπίζει με δύναμη και με αποφασιστικότητα τα προβλήματα που είχε στο παρελθόν. Ο δεύτερος πιο συγκεκριμένος λόγος φυσικά είναι ακριβώς η ηγεσία που δείξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ακόμα ομόλογοι θυμούνται τη χώρα μας, θυμούνται πως βραβευτήκαμε ως η χώρα που αντιμετώπισε το COVID με τον καλύτερο τρόπο παγκοσμίως από το WTTC στο Μεξικό και βέβαια θυμούνται πως όλη η περιοχή της Ευρώπης με ελληνικές πρωτοβουλίες κατάφερε να είναι η πιο επιτυχημένη στην ανάκαμψή της μετά την κρίση αυτή. Θυμίζω το ψηφιακό πιστοποιητικό, θυμίζω πως εμείς πρώτοι επιβάλαμε την κοινή λίστα από χώρες τις οποίες θα επιτρέψουμε να ανοίξουν τα ταξίδια το 2020 και μια σειρά από πρωτοβουλίες που έθεσαν στο κέντρο των αποφάσεων των Ευρωπαϊκών, όχι μόνο τα υγειονομικά τότε που τα μονοπολούσαν το ενδιαφέρον, αλλά και τα ζητήματα του τουρισμού. Η ατζέντα και οι προτεραιότητες σας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και οι προγραμματικές σας δηλώσεις, να το πω έτσι, πού θα επικεντρωθούν, ποια είναι τα μείζωνα θέματα που σκοπεύετε να θέσετε? Προφανώς, καθώς ξεδιπλώνουμε την υποψηφιότητα, θα γίνουμε πολύ συγκεκριμένοι σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα προτείνουμε. Η ατζέντα, η δική μας, έχει δύο άξονες που μπορούμε αυτή τη στιγμή να τους παρουσιάσουμε σε ευρές δραγμές. Ο πρώτος άξονας είναι ο άξονας που στρέφεται στον ίδιο τον οργανισμό. Ο οργανισμός πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφής, να επανέλθουν χώρες που έχουν φύγει, για παράδειγμα, να γίνει πιο αποτελεσματικός, να γίνει πιο διαφανής, στραμμένος στη διαφάνεια, στον τρόπο λειτουργίας του και κυρίως να γίνει ένας οργανισμός ο οποίος επιστρέφει αξία στις χώρες μέλη του οργανισμού αυτού. Αυτή τη στιγμή πολλές από αυτές τις προϋποθέσεις δεν υλοποιούνται στο βαθμό που θα θέλαμε να υλοποιηθούν. Ο δεύτερος άξονας, και είναι ο πιο σημαντικός αν θέλετε, είναι ο άξονας της υλοποίησης των στόχων βιωσιμότητας του ΟΗΕ στο πεδίο του τουρισμού. Εδώ πια υπάρχουν πολλά που έχουν γίνει σε επίπεδο μελετών ή σε επίπεδο διακηρύξεων και τώρα πια ήρθε η ώρα να στραφούμε στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος το οποίο στο πεδίο θα φέρνει αλλαγές στον τρόπο των ταξιδιών, στην ξενοδοχεία αλλά και φυσικά και στην συνολικότερη εμπειρία και όλου του οικοσυστήματος που δραστηριοποιείται στο πεδίο του τουρισμού. Παρότι δεν είχατε καμία σχέση με τον χώρο του τουρισμού, με άλλους χώρους είχατε ιδιαίτερη σχέση και ενασχόληση θα έλεγα, βρεθήκατε στον κλάδο, σας έκατσε η στραβή που λένε κάποιοι στη θητεία σας με τον COVID, όλα πήγαν καλά και τώρα μάλλον τον αγαπήσατε τον κλάδο. Αυτό είναι αλήθεια, ο τουρισμός είναι ένας κλάδος που δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον ο οποίος έστω και, να το πω έτσι λαϊκά, ξόφαλτσα ασχολήθηκε μαζί του και δεν τον αγάπησε. Είναι ένας κλάδος που μοιράζει ευτυχία, μοιράζει εμπειρίες, μοιράζει ομορφιά όπου σταθεί και όπου βρεθεί και ως τέτοιος νομίζω σε στρέφει και σε θέλει και σε κάνει να θέλεις να τον υπηρετήσεις. Αυτό ένιωσα και εγώ στα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια που αναγκάστηκα να αντιμετωπίσω το COVID. Ένιωσα όμως, αν θέλετε, και τον παλμό και τη δυσκολία των ανθρώπων του τουρισμού σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές και αν ξέρετε οι δυσκολίες είναι που χτίζουν και τις πιο ισχυρές φιλίες και τις πιο δυνατούς δεσμούς και γι' αυτό νομίζω
ότι χτίσαμε πολύ καλές σχέσεις στον τομέα του τουρισμού εκείνα τα χρόνια και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Και τώρα, μια και μιλάμε με έναν πρώην υπουργό τουρισμού, εδώ τα χαμόγελα περισσεύουν. Ο κόσμος είναι πολύς, η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά στις προκρατήσεις, όπως αποκαλύψαμε κιόλας χθες. Και γενικά υπάρχει ένα κλίμα εφορίας. Το συμμερίζεστε και θα ρισκάρατε μια πρόβλεψη για το 25 με δεδομένες και τις επιβαρύνσεις και το υψηλό κόστος του ελληνικού τουριστικού πακέτου? Πρέπει να προσέξουμε για να είμαστε λίγο πιο συμμαζεμένοι, να το πω έτσι, πιο προσεκτικοί στις εκτιμήσεις μας. Και πέρσι ξεκινήσαμε με καλές προκρατήσεις και μετά υπήρξε μια κοιλιά. Φαίνεται πως μετά τον COVID αλλάζει και η συμπεριφορά του αγοραστικού κοινού. Μοιάζει να έχουμε ένα κοινό το οποίο τρέχει στις προκρατήσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό κοινό, και μετά φαίνεται να πηγαίνουμε κατευθείαν στις τελευταίες στιγμές κρατήσεις και συνεπώς εκεί έχουμε έτσι μια διαφορετική συμπεριφορά από αυτή που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Έχω την αίσθηση ότι έχει ισχυροποιηθεί το ελληνικό brand, έτσι, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέξουμε και στην τιμολογιακή πολιτική και στη συνολική εμπειρία και στις υποδομές. Όλοι δηλαδή πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτή την τόσο σημαντική θέση που θα διεκδικήσετε. Ευχαριστώ πολύ.